Άντε, γεια μας. Καλό παραφλού. Cheerios. Εύχομαι να σας κρατήσει καλή θερμοκρασία, παιδιά. Εγώ πάντως είδα το High Score στο Netflix, παιδιά, και μου ξύπνησε μια νοσταλγία, το είδες. Τι ωραία χρόνια, αγνά, το gaming στις αρχές του που ήταν το σε πρώτο... ένα δωματιάκι, τρία άτομα και φτιάχνανε το καλύτερο παιχνίδι που είχε βγει. Το πρώτο πρωτάθλημα gaming το 80. Ναι, ρε, δηλαδή έχω πορθεί τόσο πολύ που σκέφτομαι να ανοίξω κανάλι μόνο και μόνο για να παίζω παιχνίδια αυτά. Τι θα ήταν ωραία ιδέα για αυτό το παιχνίδι, τι θα θέλατε να δείτε που δεν υπάρχει. Ωραία, να πω εγώ, το έχω πει πολλές φορές, φίλε. Θέλω παιχνίδι με τον Ιησού. Να παίζει ξύλο Ιησού. Αλλά αυτό είναι το δεύτερο, ρε. Το πρώτο πρέπει να είναι με Αδάμ και Εύα και Αβραάμ. Τον Ιησού θέλω να παίζει. Φάση Taken, ας πούμε. Ναι, με Ιησού. Έχει βγει, ρε. Τέκε, φαϊτεράκι. Έχει και το σταυρό πάνω. Τι εννοείς. Του έχουν και το σταυρό πάνω, ο αξεσουάρ. Τέλειο, ρε. Ωραίο. Μπράβο. Α, για ζώνη το αγκάθια. Όχι, έσπασε το σταυρό, αλλά δεν κατέβηκε. Μαλάκα, το έχουν κάνει τέλειο. Έτσι ακριβώς το ήθελα. Έτσι, έκανε έτσι με το χτύπησε ρε μαλάκα! Thunderbolt! Αλλά δεν έχει πολλούς, δεν έχει μόνο αυτούς. Έχει του, έχει χιλ! Έχει χιλ, έχει... Αγαπάτε αλλήλους, ρε! Ρε θα πάει τον Βία! Ναι, τον έφαγε! Γράμισε! K.O. Είναι αρχαία τέχνη η τέχνη του Daxi και χάνεται. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε και στο άλλο επεισόδιο ότι Η μνήμη που είχε χτίσει ο ταξιτζής χωρίς το GPS, φίλε, δεν υπάρχει πια. Νούμερο 1 και νούμερο 2, αυτό που έχω πάρα πολλά χρόνια να δω σε ταξί, είναι το στρίψιμο του τσιγάρου με το ένα χέρι. Ναι, μαλάκα, γιατί οδηγούσε ο ταξιτζής και έβγαζε. Ήταν με το δεξί χέρι όλα, ταχύτητες, τιμόνι, τυρόπιτα, καφέ. Ναι. Και στο αριστερό, χέρι έστριβε τσιγάρο. Σου έχω πει ότι έχω ένα μπάρμπα που έπαιζε μπουζούκι. Το τέλειο. Παίζει μπουζούκι μέσα στο ταξί. Το έχει μέσα, actual. Και είναι με τον μπουζούκι και οδηγάει. Και παίζει και τις παινιές του. Έχω πετύχει. Ραδιόφωνο, όποιο το χρειάζεται. Θα σα παίξω εγώ, μαντά, αν θέλετε να ακούσετε. Έχω πετύχει ταξιτζή που μαθαίνει μπουζούκι. Και δεν σε αφήνει να κάτσει στη θέση του νοντικού γιατί είναι το μπουζούκι. Εκεί, το οποίο παίρνει στα φανάρια και προσπαθεί να παίξει από τον Dirty, αυτά που ακούει, τον Dirty FM. Τέλειο. Είχα κατέβει Κοροπή και είχα χάσει το τελευταίο λεωφορείο. Και είχε ένα αριθμό που λέγει ταξί, καλέστε εδώ. Παίρνω τηλέφωνο, μου λέει φίλε, θα έρθω. Αλλά άμα σκάσει κανένα άλλο ταξί, μην το πάρει. Και περίμενε. Σε τουαλέτα το είδε το καλέστε εδώ. Όχι, πάνω εκεί. Όχι, δεν πλάτσα, παίρνω φίλε. Παίρνω από τον Γκάζι ένα ταξί για να με πάει στο Εγάλιο. Μιλάμε για εποχή. Ναι, το stop taxi, έτσι. Σίγουρα, ναι. Ενώ τώρα έχεις την εφαρμογή, είναι πώς ήταν η μέρα σου. Εντάξει, είναι και αυτό ακραίο, ρε φίλε. Είναι ακραίο. Που αναγκάζεται να βγαίνει εκεί. Μπορεί να μην θέλει να μιλήσει καν. Ναι, ρε φίλε. Και αναγκάζεται να μιλάει και να βγαίνει. Καλησπέρα στο φίλο μου! Πηγαίνετε! Μπαίνω, ρε παιδί μου, μέσα σε ένα ταξί και μύριζε τσίπουρο όλο το ταξί. Έτσι θέλει. Ο τύπος ήταν τύφλα. Όχι, ρε, καθάριζε τα δερμάτινα. Τύφλα. Και πήγαινε δεξιά, είχε πιάσει τη δεξιά. Είχε κάτι κόλλες μπροστά και τις έβγαζε με το ενό πνεύμα. Σκότωνε τα μικρόβια. Είχε πιάσει η δετσίνη από το δέντρο. Λογικό. Είχε παρκάρει κάτω από κάτι πλατάνια. Και τέλος πάντων πήγαινε έτσι. Στίφλα, ξέρω εγώ. Έτσι, εδώ. Μου το κάνει εικόνα κατευθείαν. Έτσι, στίφλα. Απ' τα δεξιά και αργά. Και τέλος πάντων η απόσταση ήταν μικρή, ρε παιδί μου, γκάζει Γάλλιο. Και μου λέει. Πήγα τις προάλλες εκεί με μια πενιντάρα, είχε ένα τέτοιο.
Μπαίνει στο αεροπλάνο. Ωραία. Μαλάκα, το thumbnail είναι αυτό πιασμένο. Ε, με τα φτερά ενό αεροπλάνου. Ναι, ναι, ναι. Και να λέει, άσε εσύ πρώτα. Άσε εσύ πρώτα. Σου λένε, ρε φίλε, τι θα κάνει σε περίπτωση αναγκαστική προσγείωση, σε περίπτωση που πέσει το αεροπλάνο. Πόσα ατυχήματα έχουν γίνει με τα αεροπλάνα. Θα πούμε λίγα. Είναι λίγα. Εντάξει, ελάχιστα. Από αυτά τα ελάχιστα ατυχήματα, πόσες πτήσεις έβγαλαν ζωντανούς. Τίποτα. Ελάχιστα. Μία πτήση που θυμάμαι εγώ καλή ώρα. Τι κάθεσαι και μου σκοτίζει τα αρχίδια, ρε μαλάκα τότε. Τι μου τα σκοτίζει τα αρχίδια ξανά. Δεν πρόκειται να επιβιώσω, ρε μαλάκα. Θα πέσει, θα πεθάνω, θα πάω παρακάτω, ρε μαλάκα. Άσε με ρε πούστη. Βγαίνω μέσα, βάζω τα ακουστικά μου. Δεν σε ενοχλώ. Γιατί, ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί, δεν θα ζήσω, ρε μαλάκα. Το θυμάσαι όμως. Το θυμάσαι. Ναι, ρε φίλε, το θυμάμαι. Τα έχω στηθεί. Τι θες να κάτσω στα ποτέρα, να κάνω τις κινήσεις, να σου πω το τέτοιο. Να σου τρίξει το λαμπάκι, να σου τραβήξει το κορδόνι, ρε μαλάκα. Να σου πω ότι πρέπει να το φυσκώσει άμα βγει απ' έξω. Όχι, ρε μαλάκα, τα ξέρω. Τα έχω δει. Άσε με. Δεν θα κάνω τίποτα από αυτά. Το πιο πιθανό είναι να μην φτάσω ούτε μέχρι τη γη. Θα πάω ένα πράγμα, ρε μαλάκα. Όταν καταλάβω ότι πέφτει το γαμίδι. Άσε με, ρε πούστη. Είμαι κουρασμένος, δούλευα 14 ώρες, θέλω να πω μέσα, θέλω να κοιμηθώ, να πάω σπίτι μου, άσε με! Ώρες, ρε φίλε, νομίζω ότι είμαι αόρατος. Δηλαδή, περπατάω στις σύραγγες στο μετρό, εκεί που είναι από κάτω, πάνω στο. Και έτσι όπως πηγαίνω, ρε παιδί μου, εγώ κοιτάζω μπροστά. Είναι όλα τα ζώα, να πούμε, κοιτάνε τα κινητά τους και έρχονται κατά πάνω μου, να πούμε, και πρέπει να κάνω εγώ... Τον Νίο, στο Μάτριξ. Αυτό βάλε. Άντε ρε Χρήστο και βρήκε τσούγκρισες με έναν άλλο. 10 φορές τη μέρα έγινε. Έκανες ένα φίλο. Ρε, όταν της έκανα το πρώτο παιδί με γνώριζε ρε. Τότε με τσακάλιτες με γνώριζε ρε. Τώρα κάνει πως δεν με γνωρίζει. Τώρα περνάει από δίπλα μου και κοιτάει το κινητό και δεν μου μιλάει. Άσε τώρα. Τώρα με κοιτάει, τώρα με φιλάει. Είναι ενοχλητικό. Έγινε αυτό, Χρήστο μου. Τσούγκρισες. Είναι ενοχλητικό. Συγγνώμη. Αληθώς ο κύριος. Αληθώς ο κύριος. Και κατεβαίνω έναν δρόμο. Και είναι μια κολόγρια με το καρότσι του σούπερ, της Λαϊκής πάνω στο δρόμο. Ενώ δίπλα έχει πεζοδρόμιο. Που είναι ένας πουτάνας γιος με ποδήλατο πάνω στο δρόμο. Ενώ δίπλα έχει ποδήλατο. Μάλλον είναι Μιχάλης. Ένας πουτάνας γιος με ποδήλατο. Που είναι... Πες μου, εγώ αν τον περάσω από πάνω αυτόν και σταματήσω να δω αν μου έχει κάνει ζημιά στον προφυλακτήρα, θα μου τον πληρώσει κάποιος τον προφυλακτήρα. Όχι, δεν είναι ανασφάλιστο. Θα βγάλει τα χαρτιά της ασφάλειάς του να με καλύψει. Ποδηλατική ασφάλεια. Και άμα πεθάνει, ποιος θα μου φτιάξει τα μάξια εμένα. Ωραία, εσύ έχεις το ποδήλατό σου και θες να κάνεις το χόμπι σου. Θέλω να κάνω το άθλημά μου που δεν θα μιλήσω για τα καρναβάλια που μου βάζει το κολάν και είσαι εντυμένη λες και δεν είναι άθλημα, μέσω μετακίνηση. Μιλάω είναι. Μιλάω εγώ τώρα. Μέσω μετακίνηση είναι και το αεροπλάνο. Έχεις δει κανένα αεροπλάνο της Λευσίας. Έχεις δει κανένα ελικόπτερο να κατεβαίνει τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Περιμένω πώς και πώς θα το δω, Διονύση. Πώς και πώς περιμένω να το δω. Μη μου βάζει σκέψει τώρα. Μην πούμε τώρα για τους τα καρναβάλια, τους κλόουν. Γιατί είστε κλόουν που μου είναι. 2 τη νύχτα με κολάν και πηγαίνουν με 1 χιλιόμετρο έτσι πηγαίνουν με τα ποδήλατά τους αγωνιστικά. Λες και θα κατεβαίνουν στο Tour de France και κάνουν τέτοιο ρε. Κάνουν προετοιμασία. Ρε μαλάκα στο καματερό είσαι και απλά πας βόλτα και έχεις σάντουιτς στο χέρι. Σε έχω δει. Δηλαδή, και είσαι τυχερός. Δεν λέω καν. Ναι, δεν λέω για αυτούς. Ωραία, μπράβο, κάνεις το χόμπι σου. Στα αρχίδια μου που κάνεις το χόμπι σου, να το κάνεις κάπου που γίνεται βασικά. Να έχει ποδηλατόδρομο και κάνω ό,τι θες. Εγώ μπορεί να έχω χόμπι να έχω κάρτ. Κάρτ, ένα αυτοκινητάκι τόσο. Μπορώ να το πάρω και να βγω κι εγώ στην Κηφισίας. Μα ρε φίλε, το κάρτ μου, μπορώ. Εσύ έχεις πάρει ποτέ τα μάξι να μπεις μέσα στο θέατρο μπάντμιντον. Όχι, δεν έχω. Να τσενοχλήσει την ώρα που κάνουνε. Αυτή γιατί βγαίνει στον δρόμο. Εγώ δεν μπορώ γιατί έχω. Το κάρτ μου, το κάρτ μου. Μπορώ που είναι, και, που είναι σε μέγεθος ποδηλάτου, απλά πιο χαμηλό, να βγω στον δρόμο. Φτιάχνω ένα αυτοσχέδιο με πετάλια αεροπλάνο. Φλίνστον. Και φτιά Φλίνστον και το βγάζω στην Κηφισίας. Μπορώ να το έχω. Τίποτα, Δεν υπάρχει νομοθεσία γι' αυτό. Μπορείς να το κάνεις. Παίρνω ένα μονόκυκλο. Ένα μονόκυκλο. Πάρε ένα ποδήλατο θαλάσσης και βάλτε ρόδες. Ναι. Και με την τζουλίθρα μαζί. Μπορώ να το βγάλω. Παίρνω ένα έλκυθρο, ρε μαλάκα. Και βάζω τον Ναύη να με τραβάει με το έλκυθρο. Και είμαι στην πανόρ μου πάνω, ξέρω εγώ. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο την ώρα που κάνουν αγώνες στο Tour de France. Να πας ανάποδα. Ανάποδα και να φέρνουν σαν τα καλαμπόκια. Να πάρεις. Είσαι πάνω στη Λέα για οποιοδήποτε λόγο και σε σταματάει αστυνομικός. Πάρε το δίπλωμα για πάντα. Δώσ' του 1500 ευρώ κλίση. 2000 κλίση. 10.000 ευρώ κλίση. Θα πας, θα το ανοίξεις ότι είναι 10.000 ευρώ κλίση ή ότι δεν θα σου πάρουν το δίπλωμα για πάντα.
θα ήσουν ποτέ να πας στη Λέα και να πατήσεις για να κερδίσεις 2 λεπτά απόσταση στον προορισμό σου. Ρε, σπασμένο πόδι να έχεις. Θα περνούσες κόκκινο άμα έξεσαι στο κόκκινο, σε πάνε δικαστικά και πας για φυλακή. Αλλά πας φυλακή όντως. Ρε, θα έκανες τη μαλακία σου. Ρε, ούτε σε έκτακτη ανάγκη θα πήγαινε, γιατί θα φοβόμουν από τη δέα της ορού σαν έκτακτη ανάγκη. Ρε, με φωτιά στα μάξα προχωράει. Καλά είναι, θα ζήσει. Αν το κάνεις, θα ζήσει. Σήμερα είχα αυτό ακριβώς αυτό το πράγμα. Είμαστε 15 αυτοκίνητα. Πάνω για να στρίψει καλύμνου. Εγώ λέω όχι, θα πω, είναι normal. Έρχεται ο άλλος με ένα. Δεν ξέρω, τι νομίζει. Μπεμβέ είχε, δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάνει. Μαλάκα, πάντα κάτι παλιές Mercedes και τέτοια Μπεμβέ έχουν αυτά τα μουνόπαλα όλοι. Και πέντε 316 του 99, μαλάκα. Μπαίνει έτσι και τον βλέπεις του κόρνερ ο άλλος και έχει τους έτσι. Λες και ναι, ότι, ναι. Δεν τον, ότι με τα μάτια ακούει. Άμα κοιτάω από εδώ, δεν θα καταλάβουν ότι δεν τους είδα. Και προφανώς ανάβει πράσινο και αυτός δεν το ξέρει γιατί δεν βλέπει. Ναι, μαζί. Ωραία, συγγνώμη, δεν το βλέπω. Α, είσαι στο διάολο. Στα διόδια. Κάτσε, πού το πάει. Θέλω να δω πού το πάει τώρα. Πες, έλα, τι. Πώς το ακούτε το γεγονός ότι μια μηχανή συνεχίζει και προσπερνάει από αριστερά και περνάει πρώτη, ας πούμε. Όπως πέρναγε και πιο πριν. Να πεθάνει αυτός και η οικογένειά του. Έχετε προσέξει ότι στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου το αυτοκίνητο έχει 13,90. Η μηχανή ξέρετε πόσο έχει. 3. 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ. Λοιπόν, και σταματάω γιατί πήγαινε ερχόμουν ρε φίλε στην Άρτα όταν είχα πρωτοπάνει μηχανή. Mm-hmm. Και 1,5 ευρώ. Μα τέλειο. Yeah, yeah. Όχι απλά καλό. Τύπου δεν το σκέφτομαι καν. Είναι πιο φθηνό από την Αττική Οδό. Ah, ξέρω γιατί είναι. Και του λέω, ξέρω εγώ, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Γιατί τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή σε όλα τα άλλα διόδια είναι απλά η μισή τιμή. Mm. Γιατί δεν πληρώνουν. Και είναι τόσο φαρδιά και μου λέει, μα κοίτα. Και δεν ήξερε καν αν θα το κάνει. Και το έκανε. Καμία μηχανή δεν σταματάει στα διόδια στο αντίριο. Γιατί είναι τόσο φαρδιά και απλά περνάνε με τα μάξι κατευθείαν και ούτε χτυπάει συναγερμό, ούτε φωτογραφίε παίζουν. Okay. Και μου λέει δεν πληρώνει κανένα. Και την ώρα εκείνη, δηλαδή, απλά έπαιρνε τα λεφτά μου και μου έλεγε δεν πληρώνει κανένα. Ρε, πραγματικά αυτό που παίζει να είσαι στην πιο χαρούμενη διάθεση. Να είσαι. Ναι. Και γάμο. Και είσαι λε, α να είμαι και θα είμαι και στην ώρα μου. Είσαι Αττική Οδό που είναι και οκ. Και είναι. Αριστερή λωρίδα με 80 χιλιόμετρα και είναι ένας μαλάκας και είναι κι άλλος ένας μαλάκας που ούτε αυτός τον περνάει. Ή να βγει απ' έξω να πάει κάτω άκρη ρε γαμιόλι. Εκεί ξέρεις τι σκέφτομαι πολλές φορές. Και εκεί ξέρεις τι αναγκάζομαι να κάνω. Το Vin Diesel στο Fast and Furious. Να πάω από δεξιά, να πάω σαν μαλάκας να μπω. Για απλά για να φτάσω δίπλα του και να κάνω αγαμίσου μαλάκα. Και είναι έτσι μετά αυτός. Γιατί οι καθρέφτες δεν έχουν στα αυτοκίνητά τους. Μαλάκα, εγώ ξέρεις ποια είναι η σκέψη που κάνω εκείνη τη στιγμή. Ότι θα ήθελα να έχω μια φαγάνα. Ωραία, εξίσου καφέας ρε φίλε. Και να του το σηκώσεις έτσι και απλά να το ρίξω από πίσω. Αυτό σκέφτομαι ρε φίλε. Πολύ ωραίο. Τιπ για να ξέρεις, π.χ. είσαι ρε παιδί μου σε ένα οποιοδήποτε δρόμο, αλλά θέλεις να καταλάβεις γρήγορα άμα ο οδηγός που έχεις μπροστά σου είναι για τον Μπούτσο. Με την πρώτη στιγμή που θα δεις το αυτοκίνητό του. Αν δεις και έχει κουρτινάκι πίσω στο τζάμι το πίσω, αυτά τα κουρτινάκια όμως. Μαλάκα έχω να τα δω αυτά. Είναι προσπάθημα από τα κουρτινάκια. Όποιος πηγαίνετε σπίτια στους πατεράδες, κοιτάξτε τα αυτοκίνητα, όποιον δείτε και έχει αυτοκίνητο πίσω τέτοιο κουρτινάκι, είναι για τον Μπούτσο. Γιατί δεν το έχω δει ούτε μία φορά. Σε βάζουν... νεκροφόρες τα έχω δει. Όχι ρε μαλάκα. Τώρα με αυτό το μόνο πράγμα που σκέφτομαι είναι αυτό το βανάκι που λέει μην βλασφημείτε προσοχή κίνδυνος. Δεν λέω κουρτίνες ρε μαλάκα, δεν λέω κουρτίνες. Είναι κάτι μαλακίες που είναι για σκιά και καλά. Και το βάζουν πίσω ρε μαλάκα. Θα έρθει ο ήλιος από πίσω ρε μαλάκα. Σου κρύβει τον καθρέφτη, δεν βλέπεις βρε καμπημένη. Θα μου κάψει τα χέρια. Που αυτό σημαίνει ότι δεν βλέπει πίσω. Δεν τον ενδιαφέρει ο καθρέφτης του πίσω. Δεν τον κοιτάει. Τα αρχίδια μου βλέπει ρε μαλάκα. Τον πάω μαλάκα από τον Πειραιά στον Άγιο Στέφανο. Είμαι εδώ. Του ξύνω τον προφυλακτήρα και κοιμάται. Αυτό το καθρέφτη για το πίσω το έχει ξυλώσει. Και είναι σαν τον Άβη. Έχει βάλει χιάκι GPL για να ακούει μουσική. Ήμουνα εγώ και ο φίλος μου Άδωνης, ο Φαρχάτ, στο αμάξι μέσα. Και ήταν ένας που. Εγώ ήμουν προσεκτικός, ρε φίλε, γιατί ήταν πολλά αμάξι που περνούσαν μπροστά από την Εσπερίδων, στη Γλυφάδα, και το πήγαινα σιγά-σιγά. Παρόλο που είχαν οι άλλοι στόπ, δεν τους ένιωσε, οπότε ήταν τέτοιο. Και μου κόρναρε αυτός. Δεν του δίνω εγώ σημασία, προχωράω λίγο και με χτυπάει από πίσω. Έτσι απλά. Και συνέχιζε να κορνάρει. Βγαίνω εγώ και ο Άδωνης, που ο Άδωνης κάνει Brazilian Jiu-Jitsu και είναι έτσι και βγαίνω και εγώ και λέει, εντάξει φίλε, άμα σου έχω κάνει ζημιά, σε πληρώνω, ε. Σε πληρώνω με τριτάμι, ούτε ασπέλνω τίποτα. Άρα εδώ μπροστά πόσο είναι 5 εκατοστάρια. Είμαστε παιδιά και βλέπουμε μια ταινία, το Ice Age το 3, ωραία, στον κινηματογράφο. Δεν το έχω δει. Όλα τα Ice Age ήταν ωραία.
Και βλέποντας έτσι. Και ήταν μόνο πιτσιρίκια και επειδή εντάξει, δεν ήταν και τόσο γεμάτο σινεμά, ωραία. Και είχα πάει με την κοπέλα που τα είχα τότε, μιλάμε το 2010. Τότε πρέπει να έχει βγει το 3. Λοιπόν, κι άλλο ένα ζευγάρι ακριβώς δίπλα μας, ήμασταν τετράδα, δεν ήμασταν γνωστοί, απλά ήμασταν τετράδα. Ωραία, είχαμε κάτι στη μέση ακριβώς σινεμά. Και γίνεται μια ρομαντική σκηνή τώρα με τον. Με τον Σκιούρο και τη Σκιουρινά. Όχι, όχι. Με, τον... με τα μαμούθ. Με τα μαμούθ. Που ερωτεύεται το μαμούθ την άλλη. Τέλο πάντων, και να κάνουν ένα παιδί και τέτοια. Και έχουν ένα σκηνικό έτσι ψιλοπαιχνιδιάρικο μεταξύ του. Και η κοπέλα τα είχα εγώ ξέρει στη φάση, τη άρεσε αυτό που γινόταν. Ωραία. Και ο άλλο από δίπλα, επειδή το ένα το μαμούθ αρσενικό τη διώχνει αυτή την άλλη, λέει αυτό σε καλά φάση. Αλλά τι έκανε. Πού να σου πω και κάτι. Ρε φίλε, βλέπεις ένα παιδικό. Μπαξ. Okay. Και γυρνάει η κοπέλα που ήμουν εγώ μαζί της, ωραία. Και λέει, τι μαλάκας είναι αυτός. Και το λέει με την ένταση που το λέω εγώ τώρα. Τέλειο. Και μου λέει, και η απάντηση ήταν, δεν κρατήθηκα. Τι δεν κρατήθηκες ρε φίλε. Παιδικό βλέπαμε. Παιδικό. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Μαλάκα, δεν το χωράει και ο νους μου. Το καταλαβαίνεις. άμα γυρνάει και κοίταζε, θα έλεγα, αυτό, ναι, ναι, ναι. Μαλάκα, δεν είμαστε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Καλά έκανε και την έδιωξη, είναι μια μαλακισμένη. Είναι μια μαλακισμένη. Εγώ το ράβο το 6 ήθελα να δούμε. Είναι μια μαλακισμένη να πάρει το παιδί και να πάει σπίτι. Να πούμε. Καλά έκανε και ξαφανίσει κατά προμόζωα. Είναι ότι, παιδιά, γενικά στο σινεμά, ποια είναι η άποψή σας για τα snacks. Αυτό είναι. Ό,τι θέλεις να ακούς, τα ακούω, αλλά ξέρεις τι δεν βαλεύεται επίσης. Να πληρώνεις τιμές σινεμά. Ξέρετε τι κάνω. Ξέρετε τι κάνω, μαλάκα σινεμά. Πάω στα Γκούντις και παίρνω 2 τσίσμπεργκερ. Ναι, ρε, και πάω αρχίδια μου, μαλάκα. Να πληρώσω ένα popcorn τόσο να λυσάξω και να κορτάσω και να κάνω πολύ ωραίο. Και εγώ το κάνω. Αν θα πάω να δω, ρε παιδί μου, το Avengers, δεν με νοιάζει αν θα μασουλάει ο άλλο και θα κάνει τέτοιο. Αλλά αν θα πάω να δω, α πούμε, περίμενα, αν θα πάω να δω το Inception για παράδειγμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν θα πάει ο καθένας να το δει όπως θα πήγε. Αλλά, σου λέω τώρα πάει στο πιο. Ωραία, να σου δώσω. Εγώ έχω αυτή την ιστορία και θέλω να μου πείτε άποψη. Είχα πάει να δω αυτό με το στα μαχαίρια, το Knives Out. Εγώ παίρνω κάτι πρετσελάκια που μου αρέσουν πολύ. Πρετσελάκια, ε! Πρετσελάκια, πρετσελάκια. Πρετσελάκια. Πήρε τα πρετσελάκια σου. Πήρα λοιπόν τα πρέτσελς μου. Με, που έχουν και γεύση χαλαπένιο και μ' αρέσουν. Άκου κύριε μαλάκα, άλλος πήγε σινεμά και έχει πάρει πρέτσελ με γεύση χαλαπένιο. Δηλαδή τώρα σοβαρά με μένα έχει το πρόβλημα, ρε μαλάκα. Έχω που κάνω με σπίτι μου και πήρα ένα ουσκάκι και βλέπω μια ταινία. Α, σαν τα γαμίσου, ρε μαλάκα. Τώρα με τα πρέτσελ χαλαπένιο για να πάω να δω μια ταινία στο σινεμά, μαλάκα. Πάω να δω τη Τιμωάννα μαλάκα στο σινεμά και να τρώω πρέτσελ χαλαπένιο. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Καταρχήν δεν ξέρω τι λέξεις είναι αυτές. Διαφωνώ στο σακουλάκι γιατί πρίζει μπάλες. Δηλαδή μαλάκα δεν γίνεται. Αλλά το πρέτσελ χαλαπένιο μου θα το φάω. Όχι. Έχω πάει, ρε φίλε, με μπάκετ. Τερούγε όλο μέσα. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ το χρήτσι χρήτσα με το σαμπλάκι, αλλά κάνει κράτσα κράτσα το κοτόπουλο μαλάκα. Και να ακούς το χρήτσο. Που κάνει τα σκύλο. Έχει μπει σινεμά και ακούς σε μάρε χρήστο να τρώει κοτόπουλάκι. Και να ρουφάει το μεδούλι. Αυτό, αυτό το δέχομαι. Για μιλή ταινία. Εκεί ξέρει ότι είναι μερακλή ο άλλο. Εκεί το σέβεσαι. Κουλτούρα. Το σέβεσαι τον άλλο. Που ακούς τα παγάκια στο ούζο με το χρήστο. Όχι. Ήμουνα κύριο. Δεν ακούσει και τίποτα. Βλέπει την ξενοπορεινή σονάτα, μαλάκα. Κάντε βλέπει Μπέρμαρ γίνεται με το κέντρο. Blue Valentine. Και λοιπόν είναι Blue Valentine. Αυτή η σκηνή στην κουζίνα που το εξομολογείται, άμα δεν ρουφά το μεδούλι, δεν καταλαβαίνει την ουσία. Ανοίγουν τα φώτα και βλέπει τον Χρήστο με αίμα και σαν να είναι έτσι εδώ. Ωραία ταινία. Έχω ένα φίλο που δούλευε σε σινεμά στα Village. Και στο φίλο. Θελινό. Ένα φίλο είχες. Ναι, ένα φίλο είχα. Και είχαν βγάλει καλαμάκια. Άκουρε. Και δεν λέμε στο Reddit και είχαν βγάλει καλαμάκια. Για πες όλοι για το φίλο σου. Άκουρε μαλάκα. Και είχαν βγάλει καλαμάκια. Έμα. Και σκάει μύτη μου λέει τύπος. Έχει, α, έχει σουβλάκια λέει. Τι βάζεις μέσα λέει, τι έχεις το, τι βάζεις το απ' όλα. Όχι λέει καλαμάκια, δεν είναι, δεν βάζουμε λέει πίτα και τέτοια. Είναι α, έτσι, ξέρεις να το πάρεις, παιδί μου. Λέει, α, ωραία. Λέει, θα πάρετε καλαμάκια. Λέει, ήταν η γυναίκα του. Ναι. Λέει, ωραία, βάλε μου 15 καλαμάκια. Και έχω πάει, παιδιά, να δω τον Άρχοντα Δαχτυλιδιών το δεύτερο. Και λέω. Από εδώ είμαστε και επειδή δεν είχα βρει, δεν μπόρεσα να πάρω
Το δεύτερο το. Με τις μάχες. Ναι, ρε, μαλάκα. Το ίδιο πύργο. Αλλά και το τρίο. Και το τρία ήταν. Το τρίο. Και το τρίο. Καλό και το τρίο. Και την τέσσερα. Και την έξι, την οχτώ. Και το τέσσερα. Και το τέσσερα με τον Ανάκη ήταν ωραίο. Την ιστορία του παππούλη ήταν καλή. Και το πάρω παρακοσάτα μάξι. Και ωραίο με του Δράκο. 2,350. 85 χιλιόμετρα για το κεφί μα γρηγοροπολί. Και το πάω μαλλιά. Και το πάω μαλλιά στην Εθνική. Παραγιώργη. Το τρίο πολύ καλό. Άκου, ρε. Το 43 να πούμε. Λοιπόν. Μου φορτώσει μπακαλική από την Τρίπολη. Και το πάω μαλλιά. Σας έχει τύχει ποτέ να πάτε σινεμά να μην έχει θέση και να κάτσει μπροστά μπροστά. Έχω δει το 3 έτσι. Περίμενε, περίμενε. Πρώτη θέση. Μαλάκα. Για να μπορέσει να δει τι συμβαίνει. Δεν βλέπει. Είσαι. Δεν βλέπει. Βγαίνει ένα αυγενικό. Στο Στέρ Σίνεμα στο Ηλιόν το 3, το έχω δει. Στην πρεμιέρα πρώτη σειρά μπροστά. Και στο σινεμάκι δεν έχει και. Ρε μαλάκα. Ωραία, να σου πω κάτι, ρε μαλάκα. Γιατί τη βάζουν αυτή τη σειρά, ρε μαλάκα. Αφού δεν μπορεί να δει, ρε μαλάκα. Πρέπει να είσαι έτσι. Λε και σου πει τίποτα παντού, μαλάκα. Λε και κάτι έχει πάθει. Πολέμησα στην Ελλάδα. Έτσι, κάνει και για του υπότιτλου από εκεί. Μαλάκα του πάθει. Αυτό δεν είναι ροζ ποπκόρν, μαλάκα. Το καλαμπόκι αυτό. Ρε μαλάκα, τι τη βάζει τη γαμοσυρά, γιατί να μου γαμίσει το είναι. Βγάλει τη ρε πούση, βγάλει τη πιο πίσω. Αυτή η σειρά είναι για τον απελπισμένο. Δεν βρίσκει εισιτήριο. Όχι, ρε μαλάκα, είναι εκμετάλλευση του καταναλωτή. Όχι, ρε φίλε, είναι αρχιδιά. Γιατί δεν μπορεί να δει, ρε μαλάκα. Είναι αρχιδιά, είναι σαν να σε βάλουν σε ένα και όρθιο να τη δω. Μαλάκα, πώ να σου πω, και πλήσε κεφάλι να θέλουν να σου κάνουν και να σου κρατάνε τα μάτια ανοιχτά. Τη βάζουν πιο μακριά την πουτάνα την οθόνη να τη βλέπει όλοι. Εκεί δεν καταλαβαίνει. Βλέπεις τι γίνεται ρε μαλάκα, βλέπεις τα πόδια να περπατάνε, λες το υπόλοιπο που είναι, από πού θα έρθουνε, μαλάκα όχι. Είναι αλήθεια γιατί είναι σαν να βάλουν θέση μαλάκα εκεί που βάζουν τις βαλίτσες στο αεροπλάνο. Θα πάνε κάποιοι. Ρε μαλακά, μη βάζει! Δεν βάζει όμως. Μαλακά, στην τουρμπίνα. Δίπλα στην τουρμπίνα είναι η θέση. Μια μέση λύση. Μια μέση λύση. Μια μέση λύση. Σε δένουνε, πάει στο φτερό με η μάτα, ρε. Και σου λένε θα πετάξετε, θα φτάσετε. Δεν θα φτάσετε, θα φτάσετε. Τι ζώνη να βάλετε, μόνο μην πε στο αεροπλάνο. Στο σίβιο. Μα σίβιο. Σε εσά και μετά στο παιδί. Ναι. Εμένα με είχαν γαμίσει έτσι στο 2. Γιατί πήγαινε στο 2. Φίλε, ναι, στο 2. Ήταν ένα παιδί, τόσο το είχε, αλλά. Τόσο. Είχε ένα τσέλο. Δεν μπορούσα να περπατήσω μετά. Του λέγανε ένα τσέλο. Πάρτο, μου λέει. Όπως έλεγε. Τσέλο. Όπως έλεγε στους δίδυμους πύργους, λοιπόν, μου είχα πάει να δω. Δίδυμους πύργους. Βγαίνουμε έξω και ήταν κάτι σκατονέρντλες που είχαν διαβάσει τα βιβλία. Εγώ δεν το ήξερα. Και απλά μου πετάνε. Εντάξει, λέει έτσι, κάτι λέγανε για τον Άραγον και λέει εντάξει, το ξέρεις ότι μετά πεθαίνει. Εντάξει, σε νοιάζει, φίλε, ρε. Φίλε, όχι, τα spoils. Έτσι γεννιούνται οι super villains, ρε. Πραγματικά. Ρε, τα spoils. Μόλις τον έπαιξα, λέει, 14 φορές. Your mom and I getting a divorce. Οκ. Και το λέει ο Μπλε στο μπλάσιλο. Εντάξει, το βλέπουμε, Γιονύση. Και την ξαναδεί σηκωμένη. Α, ναι. Φίλε, αυτό κερδίζει. Έλα, ρε μαλάκα. Όχι, όχι, το ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο. Έλα, μαλάκα. Η πούτσα θα κερδίζει πάντα, Διονύση. Καλά, ήταν. Του λέει, μύρισε το δάχτυλό μου. Φιδιούνται και μετά λέει, what did it. Γιατί γελάτε, ρε παιδιά. Εμένα μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε αυτό. Δικό σου. Γιατί γελάτε, ρε παιδιά. Μ' άρεσε αυτό. Αυτό είναι ένα καφριλάκι ωραίο, το κρατάμε. Και είμαι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Έτσι με του νερόπραστου, ρε μαλάκα! Να καθαρίζει το τοπίο, ρε μαλάκα! Και είμαι τώρα με δύο κοπέλες, ωραία, και έχει πιάσει στην αρχή. Εντάξει. Με δύο ταξιδιώτε ήταν έτσι. Ξαδέρφια. Από χωριό. Εγώ είμαι από Τρίπολη, τα καταλαβαίνω. Ναι, κάτω στο χωριό. Αυτό. Δεύτερα. Δεν είναι με τη μόνη. Δεν τα λύκα αυτό. Και απλά πέφτει. Αμά είσαι δεν είσαι τα λύκα. Είναι ήρκο ταξίγης. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.